4 το βράδυ μου τηλεφώνησε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Ορδένδιας, για να με ενημερώσει ότι εκτάκτως με εντολή του Πρωθυπουργού θα έπρεπε τα χαράματα να μεταβεί στην νοτιοανατολική Τουρκία, στις σεισμόπληκτες περιοχές, προκειμένου να έχει συναντήσεις με την ΕΜΑΚ που συνέδραμε από την πρώτη στιγμή στην αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού και στη διάσωση πολλών πολιτών. Μάλιστα μου είπε ότι αν ήταν δυνατόν να υπάρχει η αναβολή της εκδήλωσης, προκειμένου να τον συνοδεύσω και εγώ ίδιος με την ιδιότητα του επικεφαλής της Διακοινωνικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, καθώς στην νοτιοανατολική Τουρκία είναι και μια ευάριθμη κοινότητα ελληνοορθόδοξων, χριστιανών ορθόδοξων, που είναι πίμνιο του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να αναβληθεί η εκδήλωση και γι' αυτό ο Υπουργός μας έχει ιδιοσκοπήσει ένα μήνυμα. Θα το ακούσετε στη συνέχεια στην εκδήλωση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες της Λάρισας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν τόσο μαζικά, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, θα έλεγα, στην εκδήλωση αυτή, στο κάλεσμά μας. Η Διακοινωνική Συνέλευση Ορθοδοξίας, αυτός ο διεθνής θεσμός που από την τιμή να προείσταμε και στον οποίο συμμετέχουν ορθόδοξοι βουλευτές από 25 κοινοβούλια, μετά την βέβαιη απόφαση της τουρκικής ηγεσίας το 2020 να μετατρέψει την Αγία Σοφία, αυτό το σύμβολο της Οικουμενικής Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού, αλλά και μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε τζαμί, ανέλαβε μια διεθνή εκστρατεία αφήγησης της κοινής γνώμης της διεθνούς κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, μία από τις δράσεις που έχουμε αναλάβει είναι και η έκδοση αυτού του περικαλούς τόμου, στον οποίο έχουμε περισυλλέξει 37 ιστορικούς εμβληματικούς ναούς αφιερωμένους στη Σοφία του Θεού από τη Σκωτία μέχρι την Κίνα. Τα σχετικά άρθρα θα υπογράφει μια πολυεθνική κοινότητα ακαδημαϊκών με εγκυρότητα επιστημονική. Το έργο, το οποίο βεβαίως το προλογίζω, έχει την σφραγίδα της εγκυρότητας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται. Επόμενος σταθμός μας είναι η Ρώμη. Τον τόμο, όπως ξέρετε, τον έχουμε προσφέρει στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Πάπα Φραγκίσκο, προκατημένους εκκλησιών, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, της πολιτικής, της θρησκευτικής κοινότητας. Το έχουμε παρουσιάσει στο Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο της Βενετίας, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στην Καστρούη. Κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας στην UNESCO, στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, ζητώντας εμπειρογνώμενες να επισκεφτούν το ναό στην Κωνσταντινούπολη, μετά και τις καταγγελίες εσχάτως που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ακόμη και σε μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι το μνημείο το 2050, εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, θα υποστεί τεράστιες καταστροφές, μη αναστρέψει. Υπό αυτή την έννοια δεν μπορούσαμε να ολιγορήσουμε και από τη στιγμή που οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, κυβερνήσεων, ακόμη και διεθνών οργανισμών ήταν κατώτερες των περιστάσεων, ως Διακοινωνική Συνέλευση Ορθοδοξίας αντιδράσαμε επιχειρώντας την αφύπνιση της διεθνούς κοινότητας. Όσο το ζήτημα της Αγίας Σοφίας το συζητούμε, τόσο παραμένει ανοιχτό, ευελπιστώντας ότι μια άλλη τουρκική κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τις απόψεις.